Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Καρπούς του Φετάγκαμινγκ. Καλώς ήρθατε σε ένα live default με team. Δεύτερο επεισόδιο χρησιμοποιώντας την OP Squad. Τα πράγματα στο πρώτο επεισόδιο δεν πήγαν τόσο καλά. Αλλά σήμερα θα ρίξουμε πουτς! Έτοιμοι squad, δεν πνιγούμαστε από το αποτελέσματα του προηγούμενου βίντεο. Σήμερα πάμε για 3 στα 3. Μάλιστα. Καλή squad έχεις, αλλά είπαμε τι θα κάνουμε σήμερα. Εκείνη η κάρτα του Willian εντωμεταξύ φαίνεται γαμάτι. Να την τσεκάρουμε. Ρονάλντο, το σουτ 1-0 στο 4. Πανεύκολα, πανέμορφα, παντέλεια. Ρονάλντο, το σούτ, Ρονάλντο δεν μπορεί από πίσω άλλος, Ρονάλντο, γκολ 2-0 στο 8, ξεκινάμε υπέροχα. Ανρί, τη σέντρα, είναι και Ρονάλντο σουτάρει 3-0 στο 20, πάμε εξαιρετικά, οι δύο Ρονάλντο κάνουν παπάδες, κάνουν διαγωνισμό για το ποιος θα ρίξει μεγαλύτερη ψολό. Γκριεσμάν, τη σέντρα, Ρονάλντο κεφαλιά έξω, πάρα λίγο το χάτρι και το Ρονάλντο. Και έχουμε μία αποχώρηση, ένα forfeit από τον αντίπαλο, ο οποίος κατάλαβε ότι τα βρήκε σκούρα στην απίστευτη ομάδα μου. Και λέει γάμισε το τι να παίξουμε, δεν έχουμε ελπίδα. Και καλά έκανε προφανώς, γιατί θα του βάζαμε άλλα τόσα και παραπάνω. Α, παίρνουμε και κάτι πολύ ωραία, έτσι. Ριγορντάκια, silver reward pack, τέλεια. Τέλεια, χαμός γίνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν ακάθεκτη στο επόμενο μάτς μας. Είναι το τελευταίο μάτς του Ντεχέα παρόλα αυτά, όπως σας είχα πει. Και επειδή ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε τον Νόιερ, θέλουμε λίγο ακόμα για να ξεκλειδώσουμε τον Νόιερ loan. Πρέπει το επόμενο μάτς να το παίξουμε με τον Ντοναρούμα, τον οποίο μόνο OP δεν τον λες. Αλλά δεν μας αφήνεται και άλλη επιλογή. Και στο τέλος αυτής της ημέρας, από ό,τι φαίνεται, θα φύγουν πολλοί παίκτες από την OP Squad. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πολύ αλλαγμένη OP Squad. Και εσύ, μωρέ, καλή squad έχεις, δεν λέω. Και ωραίος και εκείνος ο Willian και ο Neymar σου. Καλά παικτάκια έχεις. Έχεις και ίδια κάρτα στον Έντερσον και στον Ντάνι Άλβες σαν εμένα. Αλλά την πούτσα δεν την γλιτώνεις. Ρονάλντο, το σουτ, όχι, έξω Ρονάλντο. Γκριεσμάν στο Ρονάλντο, Ρονάλντο γυρνάει, σουτάρει, Ρονάλντο δεν μπορεί. Ο Κακά μας κατούρισε. Όχι, έλα ρε μαλάκα. Μου έκανε ξαφνικά δύο φάσεις και οι δύο μπήκανε γκολ. Όχι, έλα, τι στο μπούτσο. Α, offside, οκ. Ακόμα είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Λες να γίνει ωραία έτσι γλυκιά εκεί. Πάω. Όχι ρε πούστη. Έλα, γκολ ρε πούστη, Ρονάλντο, βάλτο. Οκ, μίχρον είμαστε 2-0 πίσω, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό το σκορ. Μπορούμε φυσικά να το γυρίσουμε. Πώς πέρασες? Έλα ρε μαλάκα. Ο Ζήλ στο Γκριεσμάν. Γκριεσμάν στο Ρονάλντο. Ρονάλντο δεν τσουτάρει. Ρονάλντο δεν μπορεί πάλι. Γαμό, δεν θέλει να μπει σε αυτό το μάτσι μπάλα. Να το, έλα Γκριεσμάν. Γκριεσμάν. Σουτατέτ. Σουτάρει ο Γκριεσμάν. Δεν μπορεί από πίσω Ρονάλντο. Σουτάρει Ρονάλντο. 3-1. Οκ. Είμαστε πάλι 2 γκολ πίσω. Αλλά μένουν 30 λεπτά. Κάτι θα μπορούσε να γίνει. Έρε πούστη. Άσε μια ελπίδα, ρε γαμημένε. Ξεφτυλίστηκε πάλι το μάτς. Πάλι ξεφτυλιστήκαμε. Έλα ένα γκολάκι τώρα τουλάχιστον. Έτσι να νιώθω καλύτερα. Οκ. Εντάξει. Έχουμε σήμερα μία νίκη και μία ήττα. Ναι, μένει στοχεύαμε για 3 στα 3, κάτι που ήξερα κι εγώ πως εντάξει, οκ, δεν θα το έκανα εύκολα. Αλλά ας δούμε τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά και αριθμητικά. Έχουμε 4 βαθμούς και μένουν 6 μάτς. Δηλαδή χρειαζόμαστε 12 βαθμούς, δηλαδή στα 6 μάτς χρειαζόμαστε 4 νίκες. Αν σήμερα το τρίτο μάτς το πάρω νίκη, μετά θα θέλω σε 5 μάτς 3 νίκες. Που είναι κάτι τουλάχιστον εφικτό. Οπότε, αν απλά αδειάσω το κεφάλι μου, συγκεντρωθώ και πάρω μια νίκη τώρα, την επόμενη εβδομάδα έχουμε μεγάλες πιθανότητες να μπούμε στη Division 3. Αλλά θα πρέπει να μην μαλακιστώ τώρα. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο Ντεχέα τέλειωσε. Goodbye, Ντεχέα. Ακόμα τον Νόιερ δεν μπορούμε να τον πάρουμε, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπει ο Ντοναρούμα, ο οποίος εντάξει μειώνει και λίγο παραπάνω το chemistry. OP βέβαια τον Ντοναρούμα δεν τον λες. Το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, να μπας και τον στρώσουμε λίγο, είναι σε όσα match παίξει να του βάζουμε και κανένα έτσι training boost για να είναι καλύτερος, να φτάνει τουλάχιστον σε σχετικά σε νούμερα ενός OP παίκτη. Και επίσης, μιας και αυτά τα μάτς με την OP squad είναι πολύ σημαντικά, θα μπορούσα επίσης να αναβαθμίσω και τους υπόλοιπους παίκτες, με τον Ozil. Θα μπορούσα να το δώσω λίγο pace, μιας και του λείπει λίγο pace του Ozil. Και να βελτιώσουμε και λίγο τον Iniesta όσο γίνεται με αυτή την καρτούλα. Και τον BK σα ίσα για να έχουμε μια καλύτερη άμυνα. Αυτά για τώρα, θα ξοδέψω όλες μου τις training κάρτες, έχουμε μερικές ακόμα. Πάμε στο τρίτο μάτς για σήμερα. Βέβαια, όπως μας ενημερώνει και ο κύριος FIFA's, αυτό το μάτς είναι το τελευταίο για τον Silva, για τους δύο Ρονάλντους και για τον Ozil. Που σημαίνει ότι μετά αυτό το μάτς τους αποχαιρετάμε και η squad θα αλλάξει την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα βρείτε μια squad εντελώς αλλαγμένη. Πάλι θεωρητικά καλή, αλλά αλλαγμένη. Τι στο μπούτσο! Νομίζω είναι επίσημα η καλύτερη squad που έχω δει σε αντίπαλό μου. 8 icons, 3, 7 icons, sorry. Ένας πολύ καλός informer, ένας Higuain γάμισε, ένας
Η Card γάμισε μας και δύο. Τέλος πάντων, μια squad καλύτερη από τη δική μας. Κάτι που δεν θα περιμένω ότι θα πω χρησιμοποιώντας την OP squad. Μια squad πολύ καλύτερη από τη δική μας. Ο Ζήλ 1-0 στο 2. Πολύ απλά και ωραία. Ο Ζήλ απλά σκοράρει έτσι ήρεμα. Πάμε ρε πούστη. Άμα κερδίσουμε αυτή τη squad θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Οκ, cool. Έλα ο Ζήλ 2. Όχι ρε μαλάκα, offside και δοκάρι. Δύο αναπάντεχα πράγματα μαζί έτυχαν. Η Κάρντι πήγε να με φοβήσει λίγο. Ρονάλντο, σουτάρι, κοντράρι, κόρνερ. Το κόρνερ δες όμως πόσο εύκολα θα μπει εδώ πέρα, έτσι. Έτσι μπαίνει για πλάκα. Τι έγινε εκεί, έλα. Ρονάλντο σουτάρι, γκολ 2-0 στο 39. Πάμε ρε πούστρα, πάμε 2-0 στο μίχρονο. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ημίχρονο 2-0. Τα πράγματα πάνε περίφημα. Και στο δεύτερο ημίχρονο λέω να τα κάνουμε 4 τα γκολ γιατί πίνασα. Okay. Στο 60 μου το κάνει 2-1. Το οποίο σίγουρα δεν είναι καλό γιατί με αγχώνει ελάχιστα. Γιατί αν φάω ένα γκολ μετά πάει στο βαλία. Γκριεσμάν στον Οζίλ. Ο Ζήλ στον Ανρί σουτάρι, δεν μπορεί, όχι γάμο, μεγάλη ευκαιρία, Γκριεσμάν, σουτάρι ο Γκριεσμάν, δεν μπορεί, Ρονάλντο εκεί κάποιος, όχι ρε μαλάκα, όχι ρε φίλε, για πόσο λίγο δεν έπιασε το τάκλι, είναι δυνατόν, στην αντεπίθεση μετά από μεγάλη φάση μου το βάλε γάμο, δεν πρέπει ρε μαλάκα να χαθεί αυτό το μάτς, το ξεκινήσαμε με 2-0, Γκριεσμάν, έλα! Ρονάλντο, έχει ρε, γιατί offside ρε μαλά. Γιατί offside. Έλα Γκριεσμάν, γαμόρε πούστη μου, γαμόρε. Έλα, υπάρχει χρόνος, υπάρχει πολύ λίγος χρόνος, αλλά υπάρχει ο γαμημένος ο χρόνος. Έλα ρε πούστη μου. Δεν θέλω ισοπαλία, δεν τη χρειάζομαι την ισοπαλία. Δεν τη χρειάζομαι καθόλου την ισοπαλία. Είναι δυνατόν. Μάλιστα. Bye. Κάπως έτσι μυρίζω τη squad την επόμενη εβδομάδα. Κάποιοι παίκτες βέβαια έχουν ακόμα ένα match. Οπότε δεν θα τους απολαύσουμε και ιδιαίτερα πολύ ακόμα. Θα μπει και ο Neuer ελπίζω με το που αρχίσει η νέα εβδομάδα. Οπότε θα τον έχουμε για βασικό τον Neuer και όχι αυτόν. Bye.